Στι ειδικέ εντυπώσει σε σχέση με την τουρκική στάση στο Κυπριακό άφησε το σύντομο τετατέ που είχαν χθε το βράδυ ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χρυστολίδη και ο Τούρκο ομολογό του Μευλού Τσαβούσοβλου στο περιθώριο τη ζήμερη άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματοποιείται στη Βιέννη. Σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ, πέραν του πολύ καλού όπω μα υποδείχθηκε κλίματο, ο επικεφαλή του κοινή διπλωματία παρουσιάστηκε σαφώ διαφορεμένο από τη στάση που τήρησε στον Γκραμ Μοντανά. Αν και ο κ. Τσαβούσοκλα απέφυγε να μπει στι λεπτομέρειε, οι τοποθετήσει, αλλά κυρίω η διάθεσή του, ανέβασαν τι προσδοκίε για επανεκκίνηση του διαλόγου στο Κυπριακό. Και αυτό παρά το γεγονό ότι επρόκειτο για μια άτυπη εμπιστευτική και διερευνητικού τύπου συνάντηση, η οποία επεκτάθηκε και στα ευρωτουρκικά. Από πλευρά του κ. Χρυστοίδη δεν έγιναν δηλώσει καθώ προέχει η ενημέρωση του Πρόεδρου τη Δημοκρατία εν ώψη και του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη. Αντίθετα, ο κ. Τσαβούσογλου σε συζητήσει που είχε με δημοσιογράφου άφησε σαφώ να νοηθεί πω η μεγάλη κατά την έκφραση του κουβέντα θα γίνει στο περιθώριο τη Γενική Ελεύθερη των Εθνών στη Νέα Υόρκη. Να σημειώσουμε πω το ίδιο καλοκλίμα κυριάρχησε και στο πικαδάκι που είχαν στο περιθώριο τη δεξίωση παρέθεσε η Αυστριακή Προεδρία, οι Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδα και Τουρκία κατά το οποίο οι κύριοι Κοτσά και Τσαβούσογλου ανανέωσαν το ραντεβού του για τι 4 Σεπτεμβρίου στη Σμύρνη. Ο φωτογραφικό φαγό μάλιστα συνέλαβε του κύριου Στουλίδη και Μευλού Τσαβούσογλου να στέκονται δίπλα-δίπλα στη διάρκεια των χαιρετισμών που απίφθηναν οι επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Διπλωματία Φεντερίκα Μονκερίνη και ο πρόεδρο Αυστρία. Νωρίτερα, χθε, ο κύριο Στουλίδη συζήτησε τη δυνατότητα επανέναξη των συνομιλών στον Κυπριακό με τον Βρετανό ομολογό του Τζέρεμι Χάντ. Συζήτηση η οποία έγινε εν ώψη τη επίσκεψη ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα ΟΕΕ Τζέιν Χολούτ στο Λονδίνο, ο κ. Χαντ μετέφερε την πρόθεση του Λονδίνου να βοηθήσει με όποιο τρόπο του ζητηθεί τη διαδικασία. Σύμφωνα με σύνδεση πληροφορία, μακρά ήταν και η συζήτηση των δύο Υπουργών για την αποχώρηση τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ οι σχετικέ διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκονται σε θετική φάση και δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Και όλα αυτά την ώρα που οι Times του Λονδίνου υποστηρίζουν πω το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα φοβάται ότι μετά τον Brexit θα προκύψει ανάγκη αναβάθμιση του λιμανιού στη βάση ακροτηρίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, στόχο είναι η παράκαψη των τελωνιακών και άλλων ελέγχων που θα επιβάλλονται πλέον μετά τον Brexit τα λιμάνια τη Δημοκρατία, τον εξοπλισμό και τα αγαθά για τον ανεφοδιασμό των βάσεων. Το έργο, σημειώνει η εφημερίδα, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια λίρε.